Μπάλης, συνάδελφος πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου και πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών. Είναι οι πλέον γνώστες του νόμου. Είναι, θα έλεγα, τα στελέχη του Υπουργείου, τα πλέον αρμόδια που ασχολούνται, γνωρίζουν τα του νόμου. Πρέπει επίσης να ξέρουμε όλοι ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται συνέχεια, με ιδιαίτερη συνέπεια και σοβαρότητα, με την έκδοση των αποφάσεων, των εγκυκλίων, οποιασδήποτε βελτιώσεις, διορθώσεις, με σκοπό, με ό,τι είναι απαραίτητο τέλος πάντων, για να έχουμε την πλήρη εφαρμογή, τη σωστή και αποτελεσματική του 44-12. Τους καλωσορίζουμε στην Τρίπολη, στην έδρα του Πελοποννήσου και πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι δεχτήκατε να έρθετε. Ξέρουμε όλοι ότι έχετε τρομερά επιβαρημένο πρόγραμμα και δεχτήκατε να έρθετε στο σήμερα εδώ αυτό το απόγευμα για να μας ενημερώσετε, να τεθούν ερωτήματα, να λυθούν απορίες. Θα ξεκινήσουμε, θα γίνει η παρουσίαση των διαφόρων δωμάτων και μετά θα προχωρήσουμε σε συζήτηση. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου, προσωπικά την Πρόεδρο, την κυρία Τσιόλη. Πραγματικά νομίζω ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, εκδήλωση γίνεται σε έναν πολύ κρίσιμο χρόνο και για τα θέματα των μηχανικών. Ερχόμαστε και οι δύο κατευθείαν από συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών και είναι σε εξέλιξη πραγματικά θέματα που άπτονται πάρα πολύ των ενδιαφερόντων σας και του τεχνικού κόσμου. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα Μητρώα. Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρω τα Μητρώα. Είναι κάποια ζητήματα ανοιχτά. Νομίζω ότι η παρουσία μας εδώ είναι χρήσιμη. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά να λάβουμε και κάποιες πληροφορίες και χρήσιμες γνώμες από εσάς, γιατί ξέρετε ότι η μεταφορά των απόψεων της αγοράς και του κρίσιμου αυτού κλάδου σας, ιδίως από εμάς, εγώ προσωπικά ως δικηγόρος, αλλά έχοντας τώρα 15 χρόνια εμπειρία στο δικό σας τον κλάδο και συνεργασία άμεσα και αποκλειστικά με μηχανικούς για την παραγωγή δημοσίων έργων στη χώρα και για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, γνωρίζω ότι η κρίσιμη φάση που περνάει η Ελλάδα, αλλά και κυρίως η καμπή που έχει επέλθει στον κατασκευαστικό χώρο και στον τεχνικό κόσμο της χώρας, είναι αυτή η οποία, από την οποία όλοι μας έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως γιατί πολύ απλά με ανεργία, με μία απασχόληση και με μία οικονομία η οποία καταβαραθρώνεται, δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε προς το σκοπό της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, αν δεν έχουμε πλήρως ανάκαμψη και του τεχνικού κατασκευαστικού κόσμου της χώρας. Με αυτά τα λόγια και επειδή πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα τόσο φιλικό περιβάλλον, γιατί και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τα κεντρικά βέβαια, ήταν ο επαγγελματικός μου χώρος για τα 7 τελευταία χρόνια, αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ότι μπορεί ως δικηγόροι να μας βλέπετε λίγο απ' έξω, αλλά αφουγκραζόμαστε πλήρως τους προβληματισμούς σας και τις αγωνίες σας και θέλουμε και τουλάχιστον η κατεύθυνση και του Υπουργείου έτσι όπως δείχνεται μέχρι τώρα είναι προς το ότι να διευκολύνουμε τα πράγματα προς ποιες κατευθύνσεις. Με αυτόν τον νόμο υπήρξαν τρεις πυλώνες, θα έλεγα. Πρώτον, ανοιχτές διαφανείς διαδικασίες στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών. Οι ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει παρέμβαση ή δυνατόν ή να υπάρξει λιγότερο δυνατή παρέμβαση από τα άτομα των επιτροπών αξιολόγησης, επιτροπών διαγωνισμού, γιατί όπου επισέρχεται η αξιολογική κρίση του προσώπου, δεν συνιστά κατά ανάγκη και αμερόληπτη κρίση, και εσείς αυτό το χρειάζεστε. Και το τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού.
ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού που θα ευνοεί και την δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες, σημαίνει ότι πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο προτυποποιημένες οι διαδικασίες, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να εκδίδονται πρώτα πατέχη διακήρυξης, τα οποία θα εξασφαλίζουν ακριβώς τις οριζόντιες αυτές διαδικασίες.